από τον Κύριο μας αδελφοί. Χαιρόμαστε όλοι στην παρουσία του Κυρίου μας. Και απόψε ήρθαμε για να συναντήσουμε τον Κύριο, να του μιλήσουμε και να μας μιλήσει. Να μας ανοίξει τα μάτια να τον δούμε, αλλά και εκείνος θέλει να μας δει. Δείξον μη λέει την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου. Και ότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία, λέει ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε και το δοξάζουμε. Εμείς δεν ξέρω αν βλέπω ένας τον άλλον ωραίους, αλλά ο Κύριος μας βλέπει όμορφους όλους. Και χαίρεται μαζί μας. Θα ήθελα να διαβάσουμε, αδερφοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το Ιώτα Σίγμα κεφάλων και 13 εδάφιων, σελίδα 863. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ιώτα Σίγμα κεφάλων, 16 κεφάλαιο και 13 εδάφιων, σελίδα 863. Όταν δε ήρθε ο Ιησούς στα μέρη της Κεσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσι οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, είδε είπον άλλοι μεν Ιωάννη τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ερεμίαν ή έναν των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι, και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων Ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Και εγώ δεν σε λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτισης πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και πύλη άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σε δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών. Και ό,τι αν δέσει επί της γης θελήσετε δεδεμένο εν της ουρανής. Και ό,τι αν λύσει επί της γης θελήσετε λελειμμένο εν της ουρανής. Τότε παρήγγειλε στους μαθητάς αυτού να μην υπόσει προς μηδένα ότι αυτός είναι Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον «Γενού ήλαιο σε αυτόν Κύριε, δεν θέλει γίνει τούτο εισέ». Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρο «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλό μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε προς μαθητάς αυτού «Εάν τη θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όσοι θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοι απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού. Και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Αληθώς σας λέγω, είναι την έστων εδώ εισταμένων, ή την εσ δε θέλου συγχευθεί θάνατον, έως σου είδωση των ιών του ανθρώπου, ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Ο Κύριος ρωτάει τους μαθητές του, προηγουμένως ήρθαν οι γραμματείς, οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι, απόδειξε μας, δείξε μας ένα σημείο ποιος είσαι. Είσαι ο Υιός του Θεού ή δεν είσαι. Και ο Κύριος είπε ότι δεν θα σας δοθεί σημείο παρά το σημείο του Ιωνά του προφήτου. Και ο Κύριος είπε ότι προσέχετε από τη ζήμιση των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, η οποία είναι υπόκριση. Άλλα σκέφτονται, άλλα λένε και σε αυτούς δεν μπορεί ο Θεός να αποκαλυφθεί ούτε να φανερωθεί. Λέει στον προφήτη, εν τη δολιότητη αυτών αρνούνται να με γνωρίσωση. Μέσα στη δολιότητα ο Θεός δεν μπορεί να βρεθεί. Δεν μπορείς να τον ανακαλύψεις, δεν μπορείς να τον βρεις. Τι κάνει ο Θεός, έρχεται και αποκαλύπτεται. Σε αυτόν που είναι ταπεινός, μακάρι πτωχή το πνεύμα του, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Ενώ παρακάτω λέει, μακάρι οποίοι, διότι αυτοί θα ονομαστούν. Η μόνο μακαρισμός, οι δύο μακαρισμοί, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή, είναι μακάρι η πτωχή το πνεύμα του, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών και μακάρι δε διωγμένοι ένε και νεμού και της δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Είσαι μέσα στη βασιλεία. Άμα σε κυνηγάνε για τον Χριστό, άμα έχεις ταπεινό πνεύμα, είσαι μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Όλα τα άλλα είναι μετά. Όμως ο Κύριος ρωτάει τους μαθητές. Και σήμερα εμείς είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μας ρωτάει εμάς ο Κύριος. Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι? Και τότε ο Πέτρος πετάχθηκε και είπε, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Προηγουμένως ο Κύριος έχει κάνει ορισμένα θαύματα στον Πέτρο. Ήταν εκεί στην ακροθαλασσιά, έφτιαχνε τα δίχτυα του, είχε ψαρέψει, όλη τη νύχτα δεν είχε πιάσει τίποτα
Και το πρωί είχε έρθει και έφτιαχνε τα δίχτυα. Λέει ο κύριος να ανέβω πάνω στο πλοίο σου να μιλήσω. Λέει ναι, κύριε. Και αφού τελείωσε ο κύριος, του λέει Πέτρο, επανάγαγε το πλοίο εις τα βαθέα. Και αφού το γύρι πήγανε, λέει κύριε, όλη τη νύχτα ψαρεύομαι, αλλά επειδή το λες εσύ, εγώ θα το κάνω. Βάλαν το πλοίο, το γυρίσαν πίσω, το ρίξαν τα δίχτυα και γέμισε το δίχτυ ψάρια. Φωνάξανε και το άλλο πλοίο και γέμισε και εκείνο ψάρια. Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Βγες από το πλοίο μου, δεν αξίζω. Μη φοβού, του λέει, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει. Συνεχεία, περπατάει μαζί με τον Κύριο, βλέπει τα θαύματα του Κυρίου και τους βάζει ο Κύριος, αφού πολλαπλασίασε τους άρτους, άμα δείτε στο γιώτα γάμα κεφάλαιο. Συνεχεία, τους βάζει στο πλοίο μέσα και γίνεται θαλασσοταραχή. Και ο Κύριος ήρθε το βράδυ, περιπατώνε επί τη θάλασσα. Κύριε, αν είσαι εσύ, διάταξέ με να περπατήσω επάνω στα κύματα. Και ο Κύριος λέει, έλα Πέτρο. Και αρχίζει ο Πέτρος και περπατάει πάνω στα κύματα. Και βλέπει τα θαυμάσια του Θεού. Κανείς άλλος μαθητής δεν τόλμησε να πει ότι Κύριε, να έρθω κι εγώ. Όλοι μες στο πλοίο οι άλλοι 11. Καθόντουσαν εκεί πέρα. Ο Πέτρος αρχίζει και περπατάει επάνω στα κύματα. Το συζητάμε πολλές φορές, το κηρύττουμε πολλές φορές, να περπατήσουμε πάνω στα κύματα. Ξέρετε, για να περπατήσεις επάνω στα κύματα πρέπει να σε διατάξει ο Χριστός. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Κύριος λέει ελθέ και τότε αρχίζει και περπατάει επάνω στα κύματα. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Έχει πολύ ωραίες εμπειρίες ο Πέτρος και τώρα στην ερώτηση που κάνει ο Χριστός απαντάει γρήγορα, αυθόρμητα και λέει εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ο Κύριος του λέει μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, ακούστε λέει, διότι σάρξ και αίμα δεν στο αποκάλυψε αυτός, αλλά αυτό όλα ο πατέρας μου εν της ουρανής. Δεν είναι ότι είδες τα θαύματα, δεν είναι ότι περπάτησε πάνω στα κύματα, δεν είναι ότι γέμισε το δίχτυ σου ψάρια. Αυτό είναι αποκάλυψη από τον πατέρα. Ακόμα δεν χρησιμοποιεί και για τον εαυτό του ο Κύριος να πει ότι ξέρετε, είσαι καλός μαθητής. Για να γνωρίσουμε τον Χριστό πρέπει να έρθει η αποκάλυψη μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Δίνηξε το νου της Λυδίας για να καταλάβει τα λεγόμενα υπό του Παύλου. Αυτό το κάνει ο Θεός. Και έρχεται, μας ανοίγει το νου, μας ανοίγει την καρδιά και καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έρχεται μετά το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και μαρτυρεί με το Πνεύμα ημών ότι είμαστε τέκνα Θεού και βεβαιωνόμαστε μέσα στην καρδιά μας ότι δεν ελάβαμε πλέον πνεύμα δουλείας αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Και κράζουμε τον Πατέρα, τον Θεό, Αβά ο Πατήρ. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Δεν στο αποκάλυψε κανένας, δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου της ουρανής. Και θέλουμε ο Χριστός να αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Από εδώ και πέρα θα πει κανείς τελειώσαμε. Αδερφέ, καταλάβαμε και ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Ζώντος, όλα είναι ωραία, όλα ευλογημένα. Στο μυαλό τους τι έχουνε, να χτίσουμε τη βασιλεία. Να πάμε να συμβασιλεύσουμε. Εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, Κύριε, τι θα γίνει με εμάς, εκατονταπλάσια σε αυτή τη ζωή μεταδιωγμών, έτοιμοι είμαστε. Και ζωή αιώνια στον ουρανό. Τι καλύτερο. Όλα είναι ωραία. Αλλά δεν είναι έτσι όπως θα σκεφτόμαστε εμείς και δεν είναι η διαδρομή όπως τη σκεφτόμαστε εμείς. Γι' αυτό υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέχουμε πάντα στη ζωή μας. Από εδώ και πέρα, αφού καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Ζώντος, είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. Και πηγαίνουμε πάντα πίσω από τον Ιησού Χριστό. Μπροστά ποτέ. Θα χάσουμε τον δρόμο μας. Πολλές φορές είπα στον Κύριο, Κύριε, έλα μαζί μου σε αυτό που θα κάνω. Δεν έρχονταν πάντα ο Κύριος μαζί. Και λέει, παιδί μου, εγώ σε αυτόν τον δρόμο εγώ δεν έρχομαι. Γιατί έσπαγα το κεφάλι μου και ύστερα ψάχναμε τον δρόμο. Λέω, κάπου εδώ θα είναι ο Κύριος. Δεν μπορεί. Κάπου δίπλα μου είναι. Δεν είναι. Δεν είναι πάντα. Και τώρα το έχω αλλάξει. Κύριε, όπου πας εσύ, στα σταυροδρόμια περιμένω να δω που θα πάει. Περιμένω να δω που θα ακολουθήσει. Ποια διαδρομή θα πάει. Όχι όπου θέλω εγώ ή όπου μου αρέσει εμένα. Και αυτή είναι όλη η δυσκολία από εδώ και πέρα. Διότι καθυλώνεται το εγώ και το θέλω το δικό μου στο θέλω του Ιησού Χριστού. Και πολλές φορές θέλουμε πράγματα. Επιθυμούμε πράγματα. Και καλά, όχι άσχημα ή αμαρτία. Μην βάλετε τον κόσμο και τα ενδοκόσμο.
επιθυμούμε ευλογίες, επιθυμούμε ωραία πράγματα, αλλά η διαδρομή την καθορίζει ο Χριστός, ο οποίος υπακούει κατά πάντα στον Πατέρα. Δεν κάνει ο Χριστός ό,τι θέλει. Ξέρετε, τη διαδρομή δεν την ορίζουμε εμείς, αλλά την ορίζει ο Χριστός, ο οποίος υπήκουσε κατά πάντα στον Πατέρα και έγινε αίτιος σωτηρίας σε ποιους? Σε αυτούς που υπακούουν σε Αυτόν. Εγώ δεν το είχα προσέξει, τελευταία το πρόσεξα. Και έλεγα, σε πάντα στους πιστεύοντες σε Αυτόν. Όχι, σε αυτούς που Τον υπακούνε. Απαραίτητη προϋπόθεση να Τον υπακούσουμε, όμως να Τον πιστεύουμε και να Τον εμπιστευόμαστε. Δεν μπορείς να υπακούσεις κάποιον εάν δεν τον εμπιστεύεσαι και αν δεν τον αγαπάς και αν δεν τον θέλεις στη ζωή σου. Ο Κύριος του λέει, μακάριος είσαι εσύ Μονιέ του Ιωνά, γιατί δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα αυτό, αλλά ο Πατέρας μου εν της ουρανής. Και εγώ σου λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης πέτρας θέλω οικοδομήσει στην εκκλησία μου και πύλε άδου δεν θέλουν σε ισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σου δώσει τα κλειδία της Βασιλείας των Ουρανών. Και ό,τι αν δέσει επί της γης θελήσετε δεδεμένο εν της ουρανής. Και ό,τι αν λύσει επί της γης θελήσετε λελειμμένο εν της ουρανής. Δεν θα αναλύσω αυτά, αλλά είναι φοβερές επαγγελίες που δίνει ο Κύριός μας στον Πέτρο. Ισχύουνε. Θα γίνουνε. Αλλά όχι όπως το σκέφτομαι εγώ στο μυαλό μου. Όχι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου. Είσαι Πέτρος και πάνω στο λόγο τον οποίον έχει ο Πέτρος μέσα στην καρδιά του, ποιος, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του ούτου ζώντος, επάνω εκεί χτίζεται η Εκκλησία. Επάνω στο βράχο των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό και βλέπετε ο Πέτρος μετά την Πεντηκοστή, τι λέει? Τι κοιτάζετε σε εμάς όσοι ανεκάμουμεν εξιδίας ημών δυνάμεως η ευσεβίας να περπατεί αυτός? Η πίστη στον Ιησού Χριστό έδωσε σε αυτόν την τελείαν ταύτην υγεία. Και εκεί που βλέπει όλος ο κόσμος εκείνους, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, γιατί θεραπεύσαν τον θολό τον εκγενετής, προσπαθεί και καταφέρνει τα μάτια αυτών των ανθρώπων που κοιτάνε σε αυτούς να κάνει στην άκρη και να κοιτάξει τον Χριστό. Όχι σε εμάς, στο Χριστό. Ο Ιωάννης είπε, εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι. Κανείς δεν μπορεί να πάρει, αν δεν είναι δεδομένο σε αυτόν, κάτι άνωδε. Όλα ωραία, όλα ευλογημένα και πολλές φορές ζούμε με τις επαγγελίες του Θεού. Αλλά τις επαγγελίες του Θεού τις εκπληρώνει ο Θεός στη ζωή μας. Δεν τις εκπληρώνουμε εμείς. Πολλές φορές σκέφτομαι, μήπως γίνει έτσι. Σωστό. Μήπως γίνει αλλιώς. Μήπως κάπως θα γίνει. Κάπως θα το κάνει ο Θεός. Αλλά ο τρόπος που θα το κάνει ο Θεός είναι υπερπάντα όσα εμείς νοούμε ή ζητούμε. Δεν είναι όπως το θέλουμε εμείς, ούτε όπως το σκεφτόμαστε εμείς, ούτε όπως εμείς το αποφασίσαμε. Και γι' αυτό ο Κύριος, μετά αφού του βεβαιωθήκανε, κανείς μαθητής δεν έφερε αντίρρηση, μάλλον όλοι συμφωνούν σε αυτό, ο Κύριος τους ανοίγει το επόμενο βήμα. Ποια είναι η επόμενη διαδρομή? Η επόμενη διαδρομή είναι να ανέβω στο Σταυρό. Είναι να με πιάσουν, να με θανατώσουν, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Αυτό δεν το δέχεται καμία καρδιά. Ούτε ο Πέτρος, ούτε οι 11. Γι' αυτό και ποτέ, ενώ τους το είπε ο Κύριος 3 έως 4 φορές περίπου μέχρι να πάει να σταυρωθεί, κανένας δεν πίστευε ότι ο Χριστός θα σταυρωθεί. Ακόμα και εκείνο το βράδυ που τους μίλαγε, που έφυγε ο Ιούδας, αυτοί νομίζαν ότι ο Ιούδας πάει να κανονίσει για τους φτωχούς. Εκείνοι νομίζαν ότι σε λίγο θα πάνε στην Ιερουσαλήμ και θα. Δεν πιστεύαν ότι μέχρι εκείνο το βράδυ θα συλλάβουν τον Ιησού και το πρωί, μέχρι το μεσημέρι θα τον έχουν σταυρώσει. Δεν πήγε το μυαλό τους. Γι' αυτό σκανδαλιστήκανε. Ο Πέτρος εδώ πέρα έρχεται και πιάνει τον Ιησού και του λέει, ήρξε να επιτιμά αυτόν, δηλαδή να του μιλάει έντονα του Κυρίου. Γενού ήλαιος είσαι αυτόν, Κύριε. Και χρησιμοποιεί και μια λέξη. Δεν θα γίνει τούτο είσαι. Ποιος είσαι εσύ, Πέτρο, που θα πεις ότι αυτό δεν θα γίνει? Ξέρεις ποιος έχει αποφασίσει να ανέβει ο Χριστός στο Σταυρό? Ο Πατέρας. Ο Ιησούς Χριστός όμως, αδερφοί, έχει μέσα στην καρδιά του το θέλημα του Πατέρα πάνω απ' όλα. Και από τη μια είναι η επιθυμία των μαθητών, η οποία είναι καλή επιθυμία. Δεν είναι αμαρτωλή. Δεν έχει αμαρτία μέσα. Δεν έχει δόλο. Έχει αγάπη για τον Ιησού. Έχει θαυμασμό. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι αυτός ο δάσκαλος θα ανέβει στο Σταυρό. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν το σχέδιο του Θεού. Αλλά ο Κύριος μας έχει ξεκάθαρο το θέλημα του Θεού μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του. Ιδού έρχομαι, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Εν το μέσο της καρδίας μου είναι ο νόμος.
Θυσίαν δεν η θέλη σας. Και έρχομαι, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Ποιο είναι το θέλημά του? Να ανέβει στο Σταυρό. Γι' αυτό και ο Κύριος του μιλάει λίγο αυστηρά εδώ, ε. Είπα γιο πίσω μου, Σατανά. Αδερφέ, τι μου λες τώρα? Εδώ πέρα έχουμε αποκάλυψη. Εδώ ο Κύριος μας μίλησε. Εδώ μου δώσε υποσχέσεις. Εδώ ο Θεός μου, ο Κύριος μου είπε ότι είσαι Πέτρος, θα επιτάφεις Πέτρος, θα οικοδομήσεις. Σπήλαι, άδε, θα λυσχύσουνε κατά αυτής. Αλλά μέσα στην καρδιά του Κυρίου μας, πάνω απ' όλα και πολύ μακριά από τα επόμενα, είναι το θέλημα του Πατέρα. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε στην καρδιά μας. Πάνω απ' όλα είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Δεν το γνωρίζω, αλλά είμαι έτοιμος να το ακούσω. Είμαι έτοιμος να το υπακούσω. Είμαι έτοιμος να το ακολουθήσω. Και προσέξτε τώρα, αδερφοί. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά, σκάνδαλό μου είσαι. Γιατί το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο? Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ανέβει στο Σταυρό. Ό,τι ευχάριστο είναι η πιο δύσκολη, το πιο δύσκολο σημείο της αποστολής του. Πατέρα, λέει, εκεί στην Γεθσημανή, αν είναι δυνατόν, αυτό το ποτήριο να παρέλθει. Όχι όμως αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλεις εσύ. Και προέκρινε στη ζωή του το θέλημα του Πατέρα. Υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών κατά φρονήσα στην σχήνη του θανάτου. Ποια ήταν η χαρά που επρόκειτο εις αυτόν πίσω από το Σταυρό? Εμείς όλοι. Η Εκκλησία του. Και πάνω εδώ στη γη ο Χριστός δεν απέκτησε τίποτα άλλο παρά μόνο την Εκκλησία του. Γι' αυτό κατέβηκε. Ούτε πλούτη, ούτε χρήματα, ούτε καλό φαγητό, ούτε καλό σπίτι, τίποτα. Οι αυλόπαικες έχουν συφολεά στα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Και τότε, διότι προσέξτε, λέει, δεν φρονίστα του Θεού, αλλά των ανθρώπων. Και τώρα πρέπει να αποκτήσουμε το φρόνημα του Θεού. Το αυτό δε φρόνημα, έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν Χριστώ Ιησού. Ο εσεμορφή Θεού υπάρχουν δεν ενόμισε αρπαγή τον ενεήσα με τον Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφήν και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ξέρετε, η υπακοή χρειάζεται ταπείνωση. Δεν μπορούμε να υπακούσουμε εάν δεν ταπεινωθούμε. Βλέπετε τους έφηβους, 13, 14, 15, 16, έχουν μια αντίδραση, έχουν μια υπερηφάνεια, θέλουν να τα καταλάβουν όλα, νομίζουν να τα ξέρουν όλα. Αυτό θα τους περάσει όμως. Μέσα στην πνευματική μας ζωή έχουμε την περίοδο της εφηβείας, νομίζουμε ότι τα πιάσαμε όλα, ότι έχουμε πιάσει κορυφή. Και εγώ πολλές φορές νόμιζα ότι είμαι κορυφή, αλλά όταν έπιανα κορυφή και νόμιζα ότι είμαι κορυφή, την άλλη μέρα ήμουν από κάτω. Λέω, πώς έγινε αυτό τώρα? Γιατί δεν καταλάβαινε ότι στην κορυφή σε βάζει ο Χριστός με τη χάρη του. Νόμιζα ότι εγώ ήμουν πολύ πνευματικός. Ότι τα είχα καταφέρει καλά. Δεν φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Προσέξτε τώρα. Εάν ο Χριστός έκανε το θέλημα του Πέτρου και δεν έκανε το θέλημα του Πατέρα, κανείς εδώ μέσα δεν θα ήταν. Δεν θα σωζόταν κανείς. Ο Χριστός κάνει το θέλημα του Πατέρα και τι σώζεται ο Πέτρος, σώζεται οι μαθητές και σώζομαστε όλοι εμείς. Εάν μείνουμε στο θέλημα του Πατέρα, πονάει. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να υποφέρουμε. Πολλές φορές να δυσαρεστήσουμε αυτούς που είναι γύρω μας. Αλλά το θέλημα του Πατέρα θα σώσει και αυτούς οι οποίοι είναι γύρω μας και οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν εκείνη ώρα τι γίνεται. Και πώς μπορώ να περάσω αυτή τη διαδρομή? Έβλεπον, θα πει ο Χριστός, καθώς είναι πάνω στο σταυρό, τον Κύριόν μου ενώπιόν μου εκ δεξιών μου, διότι έβλεπω τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ο Πατέρας, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, έρχεται και μας συμπαραστέκεται, είναι πάντα δίπλα μας, δεν μας αφήνει ποτέ. Να το ξέρουμε. Δεν θα σε εγκαταλείψει ο Θεός. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός ποτέ. Μα μήπως ο Θεός με εγκατέλειψε? Ο κόσμος που ήταν από κάτω και βλέπαν τον Χριστό σταυρωμένο, εμείς ενομίσαμε αυτό, λέει, τετραυματισμένον υπό του Θεού. Άμα ήταν Υιός του Θεού, άμα ήταν δούλος του Θεού, αυτός θα κατάντουσε έτσι? Αλλά επειδή είναι δούλος του Θεού, επειδή είναι Υιός του Θεού, γι' αυτό ανέβηκε στο Σταυρό.
Δεν το καταλαβαίνει κανείς εκείνη ώρα, ακόμα και οι μαθητές όλοι τον έχουν εγκαταλείψει. Αλλά ο Κύριος κάνει το θέλημα του Πατέρα. Και αυτό γίνεται αίτιος σωτηρίας αιωνίου, το λέω και πάλι, σε αυτούς όλους που υπακούουν σε Αυτόν. Ο Κύριος σταματάει εδώ. Δεν το συζητάει να πούμε στον Πέτρο, Πέτρο μου, κάτσε να δώσει τον Πατέρα, μήπως ο Πατέρας αλλάξει γνώμη, μήπως ο Πατέρας κάνει αυτό που θέλεις εσύ. Να το δούμε και με τους άλλους μαθητές. Το θέλημα του Πατέρα δεν το συζητάμε με κανένα. Κάνουμε αυτό που μας λέει. Δεν περιμένουμε κανένα να μας βοηθήσει. Ο Πατέρας θα είναι δίπλα σου και θα σε βοηθάει. Θα είναι δίπλα σου και θα σε οδηγεί. Θα σε κρατάει από το χέρι για να μην σε αλευθείς. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και ο Κύριος είπε προς μαθητάς αυτού, εάν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, μετά από όλα αυτά, αφού ξέρουμε και μας αποκαλύφθηκε από τον Πατέρα, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τώρα δεν είμαι υποχρεωμένος να τον ακολουθήσω. Όχι. Ο Χριστός δεν λέει, τώρα είσαστε υποχρεωμένοι, γιατί ο Πατέρας μου σας έδωσε αυτή τη χάρη. Ποια είναι η χάρη? Ότι καταλάβατε ότι είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είσαστε υποχρεωμένοι να με ακολουθήσετε. Δεν λέει έτσι. Λέει, εάν τη θέλει να έρθει πίσω μου, τώρα που κατάλαβες ποιος είναι ο Χριστός, αν θέλεις, ακολούθησε τον. Και αυτό είναι το ζητούμενο στην πνευματική μας ζωή, αδερφοί. Να μάθουμε να ακολουθούμε τον Χριστό. Τώρα, το ακολουθώ τον Χριστό δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Εγώ νόμιζα ότι είναι εύκολη υπόθεση. Πριν από 3-4 χρόνια μου μίλησε ο Κύριος, ακολούθημη. Και μου έδωσε τη χάρη αυτή και λέω, εύκολο είναι. Μου φύγαν όλα τα άχη μου, όλα λέω. Αλλά κατάλαβα ότι το να ακολουθείς τον Χριστό είναι χάρη Θεού. Τώρα το κατάλαβα αυτό. Γιατί το χάσα κάποια στιγμή. Η καρδιά μου δεν έχει κολλήσει πάλι. Ξεκόλλησε. Δεν ξέρω πώς. Τι ήταν αυτό που με έκανε και χάλασε? Δεν το ξέρω. Το ψάχνω. Ένα όμως θέλω, να τον ακολουθώ. Ο Πέτρος τον ακολουθεί. Πάει από κοντά. Και φτάνει η ώρα του Σταυρού. Φτάνει η ώρα της Σταύρωσης. Πέτρο, εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου. Όλοι θα σκανδαλιστείτε εμείς τη νύχτα ταύτην. Αλλά εγώ εδεήθην για εσάς για να μην εκλείψει η πίστη σας. Κύριε, και αν πάντε σκανδαλιστώσει, εγώ όχι, ποτέ. Ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Θα είμαι μαζί σου και στη φυλακή και στο θάνατο. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει γιατί και εμείς πολλές φορές, και εγώ το έχω πει έλεγα όταν ήμουν νεότερος βέβαια, μετά όταν ήρθαν οι δοκιμασίες, κατάλαβα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κύριε, θέλω να εργαστώ για σένα. Φέρε και δοκιμασίες, φέρε και όλα αυτά για να ετοιμαστώ για να με κάνεις όπως θέλεις, χρυσίον δοκιμασμένο. Τι λες, καημένε. Τι λες. Δεν καταλαβαίνεις τι λες. Δεν γνωρίζεις τι λες. Βέβαια, λέει ότι ο πατερημόν μη εισενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα επιτρέψει ο Θεός δυσκολίες στη ζωή μας, τις οποίες δεν τις κυνηγάμε, έρχονται και μας βρίσκουν. Και μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες έρχεται ο Κύριος και διαμορφώνει το χαρακτήρα μας. Εφόσον μείνουμε όμως εμείς στον Χριστό, εφόσον εμείς συνεχίζουμε να ακολουθούμε τον Κύριο, ο Πέτρος. Και αν πάντε σκανδαλιστώσει, δηλαδή οι μαθητές, οι άλλοι οι συμμαθητές του, δεν ξέρω κύριε αυτή το, εντάξει, αλλά εγώ, και ο Κύριος του λέει, πριν φωνάξει ο αλέκτορ, θα με απαρνηθείς τρεις. Όμως εκείνος επέμενε. Πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι ελάβαμε πνεύμα δυνάμεως και αισθανόμαστε πολλές φορές δυνατοί. Και νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε όλα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που έχουμε είναι η χάρη του Θεού. Πνεύμα αγάπης και πνεύμα σοφρονισμού. Θα χρειάζομαστε και τα τρία. Δεν χρειαζόμαστε μόνο τη δύναμη, ούτε μόνο την αγάπη, αλλά και το σοφρονισμό. Πράγματι, εκείνο το βράδυ ο Πέτρος προσπάθησε να ακολουθήσει τον Κύριο, τον ακολούθησε μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Και φτάνουμε πάντα μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Από εκεί πέρα πρέπει να μας πάρει ο Χριστός από το χέρι για να μας προχωρήσει παρακάτω. Εκείνο το βράδυ ο Πέτρος έφτασε στο σπίτι εκεί του Καϊάφα που πήγαν τον Κύριο, άρχισε να αρνείται την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά. Μετά ακούστηκε ο αλέκτορ
Και ο Κύριος, αυτή είναι η πιο συγκινητική στιγμή, αδερφοί. Τον έχει στο μυαλό του. Γύρισε, κοίτα, κοίταξε. Τώρα τι ματιά ήταν αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν μπορούσε να αναπαραχθεί αυτή η ματιά, θα ήθελα να την έβλεπα. Και ο Πέτρος βγήκε έξω και ήρχισε να κλαίει πικρός. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος, ήρθε, είπε στις γυναίκες εκεί πέρα, από τους πρώτους που συνάντησε, πέστε και στον Πέτρο να είναι. Τον αγαπάς, Κύριε? Πάρα πολύ. Θα πήρες πίσω αυτό που του έχεις πει εδώ πέρα? Όχι. Θα τον κάνεις όπως έχεις πει? Μήπως έκανες λάθος τότε στην εκτίμησή σου? Όχι. Ό,τι είπα για τον Πέτρο ισχύει. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι μέσα στη διαδρομή μας, ακόμα και με τα λάθη μας, ακόμα με τις δοκιμασίες που περνάμε, από τις δυσκολίες, από τους σκανδαλισμούς που μπορεί να μας δεχόμαστε από διάφορα πράγματα και γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, εάν μείνουμε με τον Χριστό, ο Κύριος διαμορφώνει έναν άλλο χαρακτήρα, το δικό του χαρακτήρα μέσα στην ψυχή μας. Και τι θέλει ο Κύριος να κάνει? Να του μοιάσουμε. Αυτό δεν μπορώ να το πετύχω εγώ. Μπορώ να φτάσω μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Μπορώ να φτάσω μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο. Από εκεί και κάτω, από εκεί και κάτω πρέπει να ενεργήσει ο Θεός. Γι' αυτό και τις τελευταίες ημέρες, την ετοιμασία της Εκκλησίας, την έχει αναλάβει ο Λόγος του και το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο και το Λόγο του Θεού να μας αλλάξει και να μας μεταμορφώσει. Το ζητούμενο στην πνευματική μας ζωή αυτό τον καιρό είναι να γυρίσουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Γιατί ο Κύριος έρχεται. Είμαστε βεβαιωμένοι ότι ο Κύριος έρχεται. Τα γεγονότα δείχνουν ότι ο Κύριος έρχεται. Και η οδηγία του Αγίου Πνεύματος δια του Ιησού Χριστού ήταν από τότε: όταν είδετε τα αυτά πάντα να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Γυρίστε τα μάτια σας ψηλά και αφήστε το Πνεύμα το Άγιον και το Λόγο του Θεού να σας αλλάξει και να σας μεταμορφώσει, για να μοιάσουμε στο Χριστό, για να έρθει να μας παραλάβει και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του και να βλέπουμε διαπαντός το πρόσωπό Του. Ο Πέτρος εκεί πέρα μπερδεύτηκε. Ο Κύριος φανερώθηκε την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά όμως, όταν ο Πέτρος πήγε να ψαρέψει μαζί με τους άλλους 6 συμμαθητές του. Δεν είχε ξαναψαρέψει μετά από εκείνη την τελευταία φορά που είχε γεμίσει το δίχτυ του ψάρια. Εμείς, Κύριε, τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τώρα είναι σε μια αμηχανία. Και ακούστε τι λέει ο Ψαλμωδός: εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Βρίσκεται σε αμηχανία ο Χριστιανός πολλές φορές. Διότι δεν ακούω τη φωνή του Θεού, διότι δεν καταλαβαίνω τι θέλει ο Θεός, διότι προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, αλλά δεν το έχω. Και τι περιμένω? Με τον Κύριο. Περιμένω ο Θεός να ενεργήσει. Περιμένω ο Χριστός να μου φανερωθεί. Περιμένω την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και εκείνο το πρωινό πάλι δεν πιάσαν τίποτα. Επαναλαμβάνεται η πρώτη συνάντηση. Υπάρχει ένα σύμνος που λέει: την πρώτη φορά που αντίκρισα εσένα. Και θέλει ο Χριστός αυτή η πρώτη φορά, εάν βρίσκομαι σε αμηχανία, εάν βρίσκομαι σε δυσκολία, να την επαναλάβει για να συναντηθούμε και να ξαναβρεθούμε όπως ήμασταν την πρώτη φορά. Την πρώτη αγάπη που λέμε. Όπως τον πρωτοσυνάντησα. Όπως τον πρωτοείδα. Και βέβαια τους λέει: ρίχτε το δίχτυ στα δεξιά μέρη του πλοίου. Το ρίξανε. Πιάσανε 153 μεγάλα ψάρια και δεν εσχίσει το δίκτυο. Ο Ιωάννης του λέει: ο Κύριος είναι. Ο Κύριος. Ήρθε ο Κύριος εδώ. Φοράει το επένδυμά του γιατί ήταν γυμνός. Τα αφήνει πάλι. Και ξέρετε, ο Θεός τη βλέπει την καρδιά μας. Μπορεί να έχει κάνει λάθος. Μπορεί να έχει πέσει. Μπορεί να βρέθηκε στην αδυναμία του. Αλλά ο Κύριος βλέπει τη λαχτάρα του γι' αυτόν. Τα αφήνει πάλι όλα και πάει να τον συναντήσει. Και αφού έρχεται εκεί πέρα, του κάνει αυτή την ερώτηση. Αφού φάγανε, τους έφυγε, φάγανε ο Κύριος, δεν βιάζεται. Κύριε, τι να κάνω? Δεν βιάζεται ο Κύριος.
Εμείς έχουμε μια βιασύνη και έχουμε μπει στο ρυθμό της εποχής μας. Ο Κύριος έρχεται και χτίζει αυτό που θέλει να χτίσει μέσα μας με μια ηρεμία, με μια υπομονή, με μια τάξη. Στην καλή καρδιά ο σπόρος καρποφορεί εν 30, εν 60 και εν 100, ακούστε, εν υπομονή. Πατάω το κουμπί και βγαίνει το αποτέλεσμα. Ξαναπατάω το κουμπί, το άλλο αποτέλεσμα. Ξαναπατάω, δεν είναι έτσι η σχέση μας με τον Θεό. Επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου. Ο λόγος του είναι λόγος υπομονής και χτίζεται σιγά σιγά μέσα μας. Και το ρωτάει ο Κύριος τον Πέτρο, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον? Αγαπάς πιο πολύ από αυτούς? Προηγουμένως είπες ότι και αν αυτοί σκανδαλιστούν, εγώ δεν σκανδαλίζομαι. Μα αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Και τώρα ο Πέτρος δεν εμπιστεύεται την καρδιά του. Ποιον εμπιστεύεται? Τον Κύριο. Τώρα εμπιστεύεται τον Κύριο. Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι εγώ σε αγαπώ. Εσύ ξέρεις την καρδιά μου. Την έχω αφήσει απλωμένη μπροστά σου. Μπροστά στα μάτια τα δικά σου. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα για μένα. Και τώρα εμπιστεύεται εντελώς τον εαυτό του στον Κύριο. Δεν εμπιστεύεται ότι αυτός μπορεί να τα καταφέρει, αλλά εκείνος ο οποίος μπορεί να με κάνει να τα καταφέρω είναι ο Χριστός. Και τώρα από εδώ και πέρα ο Κύριος του λέει, βόσκε τα αρνία μου, τον ρωτάει δεύτερη φορά, βόσκε τα πείμενε τα πρόβατά μου, τρίτη φορά. Ελυπήθη ο Πέτρος για τρίτη φορά. Σίμων Ιωνά, εσύ ξέρεις τα πάντα Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Και τότε ο Κύριος του λέει, όταν ήσουν νεότερος, φοράγες το ζωνάρι σου, πήγαινες όπου ήθελες και έτσι ήταν η ζωή σου. Όταν γεράστασαι πάνω που δεν θέλεις. Από εδώ και πέρα, λες ότι με αγαπάς. Ένα πράγμα σου ζητάω. Να με ακολουθείς. Να με ακολουθείς. Πίσω από τον Ιησού Χριστό. Πίσω από τον Κύριο. Και βέβαια, τον βλέπουμε μετά στην Πεντηκοστή και όλα αυτά τα οποία ο Θεός του χάρισε. Πώς? Από εδώ και πέρα δεν ενεργεί ο Πέτρος και η ικανότητα του Πέτρου, αλλά ενεργεί ο Θεός δια του Πέτρου. Ενεργεί τα θαυμάσια του ο Κύριος. Και πλέον εκείνος είναι πίσω. Πλέον εκείνος δεν φαίνεται. Και λένε η ιστορία ότι όταν ήταν να πεθάνει και του είπανε ότι πρέπει θα το σταυρώσουν, λέει, γυρίστε με ανάποδα εμένα, τούμπα, για να μην μπερδεύουν με τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Είναι ο Βασιλέας μου. Είναι αυτός στον οποίο ανήκουν τα πάντα και στον οποίο και εγώ ανήκω. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ο Κύριος λοιπόν είπε, εάν τη θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, απαρνούμε και τον εαυτό μου. Πλέον δεν θέλω εγώ κάτι για μένα, δεν θέλω πολλά, είμαι άνθρωπος, πράγματι. Πολλές φορές θέλουμε. Και εγώ που σας το κηρύττω, πολλές φορές βγαίνουν επιθυμίες. Επιθυμίες όχι σαρκικές, δεν θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο, να έφτιαχνα εκείνο, να έφτιαχνα το άλλο. Αλλά οι επιθυμίες, το θέλω μου, υποτάσσεται στο θέλω του Θεού. Γιατί όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο ανώτερες είναι οι βουλές μου από τις βουλές σας και ο Δήμο από τα σοδού σας. Αυτό που έχει ο Θεός για μας είναι ανώτερο από αυτό που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Σκέφτομαι για το παιδί μου αυτό. Ο Θεός έχει κάτι ανώτερο για το παιδί σου. Από αυτό που εσύ σκέφτεσαι. Και μακάρι το θέλημά μας να ταυτίζεται με το θέλημα του Θεού. Ο Μωυσής, όταν έγινε 40 χρονών, αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Προκρίνας να κακουχείται με τον λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Και λέει στη μητέρα του, τη θετή του μητέρα, την κόρη του Φαραώ, άντε γεια, εγώ πάω με τους Ισραηλίτες. Με τους Ισραηλίτες. Αυτοί είναι δούλοι. Αυτοί είναι και να μας κάνουν όλες τις δουλειές. Όχι, εγώ εκεί ανήκω. Ανήκω σε αυτό το λαό. Γιατί ο Αβραάμ έχει πει ότι θα γυρίσουμε πίσω στη γη της επαγγελίας. Ήταν, λέει, δυνατός, ενέργης και λόγης. Και νόμιζε, λέει, ότι δι' αυτού ο Θεός θα χάριζε σωτηρία στον Ισραήλ. Έχω εκπαιδευτεί, ξέρω
να διοικώ, ξέρω να κυβερνάω, είμαι ρήτορας, είμαι το ένα, είμαι το άλλο και έχω τα προσόντα για να ελευθερώσω το λαό του Θεού. Και νόμιζε ότι θα καταλάβαιναν οι αδελφοί του ότι δι' αυτού ο Θεός θα έδινε σωτηρία. Όμως ούτε η ώρα του Θεού ήταν και αυτός είχε κάνει κακή εκτίμηση, αλλά και οι αδελφοί του δεν κατάλαβαν τίποτα. Και κυνηγήθηκε και πήγε στην έρημο. Ακούστε τη λέει γραφή. Διαπίστεως ο Μωυσής επήγε στην έρημο, μη φοβηθείς το θυμόν του βασιλέως, ακούστε, διότι ως βλέπον τον αόρατον εν εκαρτέρης. Θα μπορούσε να γυρίσει πίσω στο παλάτι, να πει μητέρα έκανα λάθος. Έρχομαι πάλι πίσω, τα έκανα σαλάτα, εκείνοι δεν με καταλάβανε, εγώ νόμιζα ότι μπορώ να τους βοηθήσω, ας παρεντούμε και πάω γυρνάω πίσω στο παλάτι. Όχι, περιμένει το Θεό. Περιμένει τον Κύριο. Περιμένει ότι ο Θεός αυτό που έχει πει στον Αβραάμ θα το εκτελέσει. Και γι' αυτό δεν πάει πίσω στο παλάτι, αλλά πάει στην έρημο. Και τι περιμένει? Τον Θεό που θα ενεργήσει. Και μετά 40 χρόνια έρχεται ο Θεός, όταν πια έχει ξεχάσει την σοφία της Αιγύπτου, πλέον δεν είναι δυνατός ενέργης και λόγης, πλέον έχει ξεχάσει να μιλάει, γιατί μιλάει όλο με τα πρόβατα. Από το πρωί ως το βράδυ είναι στα πρόβατα. Μιλάει και με την γυναίκα του λίγο το βράδυ που γυρνάει και κοιμάται, άντε το πρωί πάλι στα πρόβατα. Άντε πήγαινε, του λέει ο Θεός, να ελευθερώσει το λαό μου. Εγώ. Είμαι βραδύκλος και δεν ξέρω να μιλάω. Πού να πάω εγώ στο Φαραώ? Αυτοί είναι δυνατοί, αυτοί ξέρουν. Θα πας, του λέει ο Θεός. Πήγε, ο Θεός έκανε θαυμάσια και μεγαλεία. Ακούστε, αδερφοί, τώρα. Ο δε Μωυσής ήταν τιμόμενος σε όλο το παλάτι του Φαραώ και σε όλους τους αυλικούς γύρω από το Φαραώ. Όταν ήταν 40 χρονών είχε τη δόξα του παλατιού. Όταν ήταν 80 χρονών είχε τη δόξα του Θεού. Τώρα πρέπει να διαλέξουμε στη ζωή μας. Τι θέλουμε? Τη δόξα του Θεού ή τη δόξα του κόσμου? Τη δόξα του Θεού. Βέβαια αυτή η δόξα έχει 40 χρόνια έρημο. Δεν είναι εύκολη. Έχει 40 χρόνια υπομονή. Περιμένει το Θεό. Εάν λοιπόν θέλει να έρθει κάποιος ο πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό αυτού. Μην γκρινιάζουμε για το σταυρό που έχει επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας, αδελφοί. Αυτός ο σταυρός σε ταπεινώνει. Αυτός ο σταυρός σε κάνει να εξητάς τον Θεό. Αυτός ο σταυρός σε κάνει να σκέφτεσαι, σε κάνει να εξητάς το πρόσωπο του Κυρίου, σε κάνει να περιμένεις τον Θεό. Και αυτός ο σταυρός μας αγιάζει. Η δοκιμασία, η δυσκολία που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Και ξέρετε, πολλές φορές θέλουμε γρήγορα να μας απαντήσει ο Θεός. Και να μου πει το ναι ή το όχι. Και ξέρετε, να μου πει ο Θεός, ναι, θα στο κάνω. Δόξα σε Κύριε, εύκολο αυτό. Να μου πει ο Θεός, όχι, δεν στο κάνω. Πάλι δόξα τω Θεώ, αλλά εντάξει, θα το δεχτώ. Αφού είναι το θέλημα του Θεού. Το πιο δύσκολο είναι η σιωπή του Θεού. Που εκεί πέρα ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να περιμένει τον Κύριο. Λέει ένας ψαλμός, περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο. Και έκλεινε το οτίον αυτού. Και ήκουσε τη κραυγή μου. Και με ανεβίβασε εκλάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδου σπηλού. Και έβαλε τα πόδια μου πάνω στην πέτρα. Και εστερέωσε τα βήματά μου. Και έβαλε άσμα νέων ύμνο εις τον Θεόν ημών. Θα λέει κανείς ότι αυτός ο ψαλμός είναι η ψαλμός θριάμβου. Είναι θριάμβος. Αλλά υπάρχει μια πρόταση η οποία είναι δύσκολη. Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο. Αυτό είναι δύσκολο. Κάθομαι στην προσευχή, στην νηστεία, να επιστρέψει το παιδί μου, να σωθεί το παιδί μου, γιατί έφυγε, γιατί απομακρύνθηκε, να έχω κάποιον ασθενή στο σπίτι μου, τον οποίο πρέπει να τον περιποιούμε, πρέπει να τον φροντίζω, πρέπει να τον περιθάλπω. Όλο αυτό τι κάνει? Με κάνει και ταπεινώνομαι. Και ξέρετε, χωρίς ταπείνωση ο Θεός δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Ένας αδερφός μου λέει, αδερφέ, δεν είμαι περήφανος, αλλά δεν μπορώ να ταπεινωθώ άλλο. Και αυτό είναι αλήθεια. Φτάνουμε σε ένα σημείο που ταπεινώνω εγώ τον εαυτό μου. Παραπάνω δεν μπορώ να ταπεινωθώ. Και επιτρέπει ο Θεός τις δυσκολίες οι οποίες μας ταπεινώνουν. Και αυτό είναι χάρη Θεού. Και αυτή είναι ευλογία του Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει κι άλλο.
θέλει να σου δώσει κι άλλη ευλογία. Δεν σταματάνε οι ευλογίες του Θεού, αδελφοί. Αρκεί εμείς να έχουμε όρεξη και διάθεση να προχωρήσουμε. Και ξέρετε πώς έρχεται η όρεξη, η διάθεση? Όταν σου έχει φανερωθεί, μετά από μια δοκιμασία, μετά από μια δυσκολία, μετά από μια έρημο που πέρασες, έρχεται η δόξα του Θεού, έρχεται η ευλογία του Θεού, έρχεται η φανέρωση του Θεού. Και ενώ γκρίνιαζα στην έρημο μέσα, τώρα λέω: Κύριε, πω, τι θαυμαστός, τι ένδοξος που είσαι, πόσο ωραία τα έχεις κάνει. Θέλω να είμαστε πάντα μαζί. Και ξέρετε, ρωτάει ο Κύριος, θέλεις να πάμε λίγο παρακάτω? Θέλεις να πάμε λίγο παρακάτω? Θέλω να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Ο Παύλος δεν σταμάταγε, λέει: Ναι, Κύριε, να πάμε και λίγο παρακάτω. Γιατί θέλω να γνωρίζω τη δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Ακολουθούμε τον Χριστό. Διότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θα απολέσει αυτή. Δεν πάμε να κερδίσουμε αυτόν τον κόσμο. Δεν πάμε να κερδίσουμε λεφτά. Όταν ήμουν νέος, αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω και πάρα πολύ. Και ήθελα να συνδυάσω, να έχω και τον κόσμο και τον Χριστό. Πέρασαν πολύ καιρό για να καταλάβω ότι δεν μπορώ και τα δύο να τα έχω. Ή το ένα ή το άλλο. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή είχα πει στον Θεό, λέω: Κύριε, λέω, όλα καλά τα έκανες, αλλά το 24ωρο το κάνεις πάρα πολύ μικρό, γιατί δεν μου φτάνει ο χρόνος. Είναι πολύ μικρό. Έπρεπε να το κάνεις λίγο παραπάνω για να έχω και τη δουλειά, να έχω και την οικογένεια, να έχω και την εκκλησία, να έχω και το λόγο, να έχω όλα. Και ο Κύριος ξέρει τι λέει. Αυτός είναι ο χρόνος, διαχειρίσου τον όπως εσύ θέλεις. Και ανάλογα τι επιθυμούμε μες στην καρδιά μας, διαχειριζόμαστε και το χρόνο μας. Ανάλογα δίνουμε και στον Θεό. Και θα πρέπει ο άνθρωπος βέβαια να φροντίζει τη δουλειά του, να φροντίζει την οικογένειά του, αλλά να έχει και μια καλή σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτή τη χάρη και αυτή τη σοφία διαθέτει σοφία αυτό. Να μην είμαστε άσοφοι, αλλά όσοι εξαγοραζόμενοι των καιρών. Διότι οι μέρες είναι πονηρές. Θέλει απολέσει αυτήν. Και πάντα ήθελα, και πιστεύω ότι κάθε νέος θέλει να φανεί μέσα στον κόσμο, να τον δούνε, να καταλάβει μια καλή θέση μέσα στην κοινωνία, μέσα στο επάγγελμά του, να φτιάξει μια καριέρα. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, ότι ο κόσμος διαφθείρεται. Και λες, πού να καταλάβω μια θέση? Στους διεφθαρμένους, μέσα στην αμαρτία, μέσα στη λάσπη, μια καλή θέση. Το βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Τώρα δεν διστάζουν οι άνθρωποι να πούνε ότι ναι, ανέβηκα ψηλά, έκανα αυτά και έκανα και μερικές απάτες. Εξαπάτησα τη γυναίκα μου, εξαπάτησα την οικογένειά μου, εξαπάτησα αυτόν, εξαπάτησα το άλλο και το θεωρούν, δεν θεωρούν ντροπή. Αρκεί να έχεις λεφτά. Αρκεί να είσαι ψηλά, αρκεί να σε βλέπουν όλοι. Θέλουμε μια θέση σε αυτό το σύστημα? Θέλουμε μια θέση σε αυτόν τον κόσμο? Όχι. Θέλουμε μια θέση στον ουρανό. Θέλουμε μια θέση μαζί με τον Χριστό μας. Μαζί με τον Κύριό μας. Όπου εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα το μιένον, δεν υπάρχει τίποτα ακάθαρτο, όλα είναι καθαρά, όλα είναι ευλογημένα, μα και εγώ θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρουμε ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και όποιος απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νε μου, θέλει ευρύ αυτήν. Όσο γνωρίζουμε τον Χριστό, αδερφοί, τόσο καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ανάξιοι. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος, όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι του Θεού, δεν ήταν έξω από την Εκκλησία μαζί με τον Θεό. Ο Ισαΐας στα πρώτα 5 κεφάλαια κηρύττει, προφητεύει, ελέγχει το λαό, αλλά όταν έρχεται η δόξα του Θεού, τότε εκεί πέρα τη λέει: Ο τάλας εγώ εχάθην, διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και ζω εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Τώρα βλέπει τον εαυτό του μαζί με τον λαό και από πάνω είναι ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος βλέπει και λέει: Είμαι ο έσχατος τελευταίος των Αποστόλων, διότι κατεδίωξαν την Εκκλησία του Χριστού και δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος. Ρωτάει στην Εκκλησία προς Εφεσίους, θα πει ότι είμαι ο ελάχιστος των Αγίων. Και στην τελευταία του επιστολή στον Τιμόθεο θα πει: Είμαι ο πρώτος αμαρτωλός.
όσο πλησιάζουμε το Θεό, τόσο καταλαβαίνουμε πόσο ανάξιοι είμαστε, πόσο αδυνατοί είμαστε και ό,τι έχουμε, ό,τι είμαστε, το χρωστάμε σε Εκείνο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του μες στην καρδιά μας. Αμήν.